Παρόλο που έχουν καταργηθεί τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και των νέων υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης από το 2013, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕ, ΔΟΛΤΕΚ άρχισαν κύκλο επαφών με τη ΣΕΚ και την ΠΕΟ για το συνταξιοδοτικό ζήτημα, ενώ ζήτησαν και συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών. Υπάρχει έτσι μια ανοιχτή διαδικασία με το Υπουργείο Οικονομικών συζήτησης για το Ταμείο Προνοίας. Ο στόχος είναι να συντονιστούμε για να υπάρξει μια ενιαία κατά το δυνατόν προσέγγιση ώστε σύντομα, το συντομότερο δυνατόν, να τελειώσει αυτό το θέμα, να καταλήξει. Μιλώντας ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ στον Αντένα, τόνισε πως για περισσότερο από 8 χρόνια παραμένει άλυτο το θέμα της συνταξιοδότησης, αφήνοντας μετέωρους χιλιάδες εργαζόμενους στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, με το ποσοστό των εκπαιδευτικών να ανέρχεται στο 20%. Ακούσαμε τις θέσεις της ΠΕΟ και της ΣΕΚ για το ζήτημα αυτό και εκφράσαμε και εμείς οι εκπαιδευτικές οργανώσεις τη δική μας θέση, που πρέπει να πω ότι είναι η ένταξη των εκπαιδευτικών στο κρατικό συνταξιοδοτικό σχέδιο. Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών δεν έχει ακόμα διευθετηθεί, γι' αυτό και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις μελετούν τα επόμενα τους βήματα για το καυτό αυτό θέμα του συνταξιοδοτικού.